Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων του Κορέα από το 2008 μέχρι σήμερα. Και το ρωτάω αυτό γιατί το Εκουαδόρ ήταν διαβόητο ως μια χώρα με τεράστιες ανισότητες, φτώχεια. Σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, από την πάυση πληρωμών του 2008 μέχρι σήμερα, ποιες είναι οι επιτυχίες, τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Bueno, varias cosas han mejorado. Με τον τρόπο, με την πολιτική αυτή που άσκησε η κυβέρνηση, για παράδειγμα, η φτώχεια άρχισε να μειώνεται, μέχρι που κάποια στιγμή αυτή η μείωση της φτώχειας σταμάτησε να είναι τόσο ριζοσπαστική, τόσο μεγάλη, και σήμερα έχουμε μια στασιμότητα στο όριο της φτώχειας. Αλλά γιατί αυτό συμβαίνει, γιατί άλλαξαν οι πολιτικές της κυβέρνησης και δεν βρίσκονται σε μια πάρα πολύ θετική κατεύθυνση όπως πριν σε σχέση με τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Está estancada. Pero eso se debe también a que cambiaron las políticas del gobierno. Ya no son tan favorables a los sectores más pobres. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό που συνέβη είναι ότι από το 2012 και μετά άλλαξε ο προσανατολισμός της κυβέρνησης σε σχέση με το που έπρεπε να κινηθεί. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση είχε πει ότι δεν θα υπογράψει μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 την υπέγραψε. Επίσης, είχε πει ότι δεν θα επιστρέψει για να δανειστεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό συνέβη πάλι το 2014, και επίσης είπε ότι δεν θα μείωνε τις συντάξεις, πράγμα που το 2014 το έκανε. Γιατί συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη γιατί το αριστερό κομμάτι μέσα στην κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εξουσία άρχισε να χάνει έδαφος, και αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται πιο πολύ προς τα δεξιά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας προβληματίσει είναι το γεγονός ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό το οποίο μπορεί να εμποδίσει αυτή την μετατόπιση προς τα δεξιά είναι μόνο η κινητοποίηση των κομματιών του πληθυσμού, όπως είναι τα συνδικάτα, όπως είναι τα πρωτογενή σωματεία, όπως είναι για παράδειγμα οι κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι είναι και οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να εμποδίσουν παλαιές κάστες της εξουσίας, οι οποίες έχουν απομακρυνθεί από αυτήν, να επανέλθουν και να αναλάβουν πάλι de facto την εξουσία. Ακόμα και για μια κυβέρνηση η οποία έχει έρθει στην εξουσία με αριστερό πρόσημο. Μετά από το 2008, από ό,τι ξέρουμε, το Εκουαδόρ δεν μπορεί να βγει στις διεθνείς αγορές. Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Πώς δηλαδή οι διεθνείς αγορές αξιολογούν, αν θέλετε, οι οίκοι αξιολόγησης, πώς αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του Εκουαδόρ? Claro. Όταν αποφάσισε η κυβέρνηση του Εκουαδόρ να κάνει αυτό το λογιστικό έλεγχο του χρέους, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αποφάσισαν να αυξήσουν, να χειροτερέψουν το αξιόχρεο της χώρας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στον τρόπο αποχειρισμού όλης της υπόθεσης από την κυβέρνηση. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι υπήρχε ήδη μια στάση πληρωμών προς ένα μέρος των διεθνών πιστωτών της χώρας, ακριβώς αυτοί οι πόροι που εξοικονομήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν από τη χώρα για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, πράγμα που δεν θα μπορούσε να συμβεί αν αυτοί οι πόροι είχαν πληρωθεί στους διεθνείς πιστωτές όπως ακριβώς απαιτούνταν. Το 2009 ήταν η πρώτη χρονιά που το Εκουαδόρ επέστρεψε σε ένα θετικό πρόσημο ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη που το 2009 ήταν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, αυξήθηκε τα επόμενα χρόνια, το 2010, το 2011, σε 3, 4 και 5%, με αποτέλεσμα από ένα σημείο και μετά το Εκουαδόρ να μπορέσει να βγει στις αγορές και να δανειστεί.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Εκουαδόρ μπορεί να βγει σε αγορές και να δανείζεται. Πριν από μερικούς μήνες βγήκε το Εκουαδόρ και δανείστηκε χρήματα ήδη από τις αγορές. Πράγμα που αποδεικνύει ότι είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι μετά από μια απομείωση του χρέους ή μετά από μια στάση πληρωμών κάποιος αποκλείεται ισόβια από τις αγορές, από το να δανειστεί χρήματα από τις αγορές. Γιατί ξέρετε, αυτό που διαβάζουμε εμείς στις εφημερίδες είναι ότι η πιστοληπτική ικανότητα του Εκουαδόρ έχει χαρακτηρίζεται από τους οίκους αξιολόγησης CC. Δηλαδή, περίπου σκουπίδια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η διεθνή οίκη αξιολόγηση, αυτό που κάνουν είναι ότι αυξάνουν το ρίσκο, αυξάνουν δηλαδή τα επίπεδα του ρίσκου, έτσι ώστε μια χώρα όταν πάει να δανειστεί, να έχει πάρα πολύ ψηλά επιτόκια. Η αλήθεια είναι ότι το Εκουαδόρ δεν δανείζεται αυτή τη στιγμή με τα χαμηλότερα επιτόκια που υπάρχουν στην αγορά, αλλά δανείζεται με ένα επιτόκιο που μπορεί που επιτρέπει στη χώρα να πάρει χρήματα και να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για την ανάπτυξη εκ νέου της οικονομίας, δηλαδή της αφήνει το περιθώριο ακριβώς να μπορέσει να αναπτυχθεί. Η άλλη κριτική που γίνεται σε σχέση με την οικονομική πολιτική σήμερα του Εκουαδόρ, είναι ότι ουσιαστικά εξαρτάται πάρα πολύ πλέον από τη σχέση με την Κίνα. Ότι η Κίνα ουσιαστικά είναι η χώρα η οποία ελέγχει απόλυτα αυτή τη στιγμή την πετρελαιοβιομηχανία της, που είναι η πιο σημαντική βιομηχανία για το Εκουαδόρ. Τι απαντάτε σε αυτό? Αυτό είναι αλήθεια, ότι όταν αποφάσισε το Εκουαδόρ να ακυρώσει ένα μεγάλο μέρος του χρέους, αυτό που συνέβη είναι ότι οι αγορές καταρχάς έκλεισαν και για να μπορέσει η χώρα να επιβιώσει έπρεπε να αποταθεί σε κάποιον άλλο διεθνή πιστωτή, και αποτάθηκε στην Κίνα. Οι Κινέζοι διεκδίκησαν κάποιες εγγυήσεις για τα χρήματα που θα μας έδιναν και αυτές οι εγγυήσεις είχαν να κάνουν με την δυνατότητα τη δική τους να έχουν πρόσβαση στην πετρελαϊκή βιομηχανία και στην εκμετάλλευση του πετρελαίου της χώρας. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει μια μεγάλη εμπλοκή των Κινέζων στην πετρελαϊκή βιομηχανία του Εκουαδόρ. Αυτό που συνέβη είναι ότι έπρεπε να αλλάξει το Εκουαδόρ, έπρεπε να αλλάξει πιστωτή, γιατί με την εμπλοκή επί δεκαετίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με το χρέος της χώρας, ουσιαστικά αυτό που συνέβαινε ήταν ότι υπήρχε η θηλιά στο λαιμό του λαού και των εργατών και όλων των φτωχών στρωμάτων της χώρας, και η κυβέρνηση, αυτό ήταν μια πολιτική απόφαση, αποφάσισε ότι θα σταματήσει αυτή τη διαδικασία και θα αποταθεί σε έναν άλλο διεθνή πιστωτή που ήταν η Κίνα.